Σεπτέμβρη. Καλό είναι τα μέτρα βέβαια της κυβέρνησης να είχαν υπαρθεί για μία εβδομάδα ή 10 μέρες νωρίτερα, έτσι ώστε να μπει μέσα και το Πάσχα και τα μαγαζιά να δουλέψουν πιο απελευθερωμένα, γιατί έχουμε καταλάβει ότι όλο αυτό το χρόνο που έχει περάσει και με τις δυσκολίες του COVID, αλλά και με τις δυσκολίες των κακών καιρικών συνθήκων, τα καταστήματά μας υπολειτουργήσανε πολύ. Βάζουμε τώρα και στους δύο τελευταίους μήνες τις ανατιμήσεις που έχουν πάρει τα προϊόντα και η ενέργεια και το υγραέριο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για το κάθε κατάστημα αυτή τη στιγμή να ανταπεξέλθει τα έξοδά του. Υπάρχουν οικογενειακά μαγαζιά τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν βρεθεί χρεωμένα. Και καλό ήταν 10 μέρες πριν να πάρει μέσα το Πάσχα, έτσι ώστε στις μέρες του Πάσχα που είναι πιο ζωντανές τουλάχιστον για το νησί της Χίου, να μπορέσουν να δουλέψουν πολύ καλύτερα και πιο απελευθερωμένα όσον αφορά τις διαστάσεις και όλες αυτές τις ανακοινώσεις που κάνανε για την αύξηση των μέτρων, για να μπορούν να τζιρώνουν. Από εκεί και ύστερα σίγουρα μας ευχαριστεί κάθε αύξηση του μέτρου που αφορά το COVID. Τα καταστήματα έχουμε πει ότι τηρούν κατά γράμματα υγειονομικά μέτρα μέχρι σήμερα όσο μιλάμε και από άποψη προσωπικού και στισήματος καταστήματος. Από εκεί και ύστερα θα δούμε τι μελιγενέστε μετά το Πάσχα να μπορέσουμε να δουλέψουμε στην κανονικότητα. Ο κόσμος είναι καλό να καταλάβει πλέον ότι μπορεί ασφαλέστατα να έρθει σε ένα μαγαζί τέτοιο και με την απελευθέρωση των μέτρων πλέον και μπορεί να απολαύσει το ποτό, το κρασί του ή τον καφέ του ή ένα φαγητό. Και να επισκεφτεί ένα κατάστημα άφοβα, έτσι ώστε να υπάρχει και αυτή η κινητικότητα και να μπορούμε και εμείς να τον εξυπηρετήσουμε σωστά.